Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στον κύριο Θεόδωρο Φορτσάκη. Είναι κοντά μας αυτό το πρωινό να συζητήσουμε, εννοείται, όλες τις εξελίξεις. Βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πώς πάτε? Ευχαριστώ πολύ. Μια έτσι τοποθέτηση αρχικώς για το που βρισκόμαστε, γιατί είναι μια. Είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα αυτά. Και το σημερινό, βέβαια, κυρίως για τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, αλλά αναφέρομαι και στην ψηφοφορία των πρώτων μέτρων αύριο Τετάρτη. Πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπατε για τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν με εκπλήσουν αυτά τα οποία μαθαίνουμε σήμερα, διότι ήταν φανερό από την όλη πορεία που είχε ακολουθήσει ο κύριος Βαρουφάκης ότι βάβιζε πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο περιείχε το Brexit. Και όλες αυτές οι ιδέες για την εθνικοποίηση των τραπεζών, του τραπεζικού συστήματος, τις είχαμε ακούσει και από άλλους υπεύθυνους του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι αυτά που έλεγε ο κ. Λαπαβίτσας και άλλοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού να στραφεί πλέον οριστικά προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης σηματοδοτεί μια νέα εποχή και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια γενναία απόφαση, την οποία αυτή την ώρα έχουμε υποχρέωση όλοι να στηρίξουμε, παρότι πραγματικά νομίζω ότι αν η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πιο νωρίς, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα και με πολύ λιγότερο κόστος. Ωστόσο και αυτή την ίστατη ώρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή που χάραξε ο Πρωθυπουργός και να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να μπορέσει τη γραμμή αυτή να την περάσει και από τη Βουλή. Νομίζω ότι η κρίση την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κρίση ορίμανσης, διότι αποφάσισε επιτέλους να δει την πραγματικότητα και να πορευτεί προς την κατεύθυνσή της. Νομίζω ότι να το παίξω λίγο συνήγορος του διαβόλου, κύριε Κορτσάκη. Θα έλεγε όμως κάποιος και ότι αν είχαμε την όποια πολιτική αναταραχή και πηγαίναμε, ας πούμε, μια υπόθεση εργασίας σε εκλογές, είναι κάτι που δεν βολεύει καθόλου τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Οι εκλογές ούτε πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή, ούτε έχουν τη θέση τους στην επιλογή της κυβέρνησης. Οι εκλογές που έχουμε κάνει είναι πρόσφατες, είχαμε και ένα δημοψήφισμα. Mm-hmm. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές. Όχι διότι τις φοβάται η Νέα Δημοκρατία, αλλά διότι δεν είναι αυτή τη στιγμή προς το συμφέρον του τόπου. Οι εκλογές οικονομικά θα διαλύσουν την Ελλάδα σε βαθμό που δεν θα μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει πια κεφάλι. Φανταστείτε να πάμε και να περάσουμε 20 μέρες ή ένα μήνα σε προεκλογική περίοδο με έναν πρωθυπουργό υπηρεσιακό την ώρα που η χώρα καταραίει. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι φιαλτικό. Η κυβέρνηση διαθέτει στη Βουλή μια πλειοψηφία mm-hmm. άνετη αυτή τη στιγμή, αλλά και να χάσει τη δική της πλειοψηφία, υπάρχει μια πλειοψηφία στη Βουλή που μπορεί να στηρίξει τις κυβερνητικές επιλογές κατά τρόπο άνετο. Επομένως, η Βουλή αυτή δεν έχει κανένα λόγο να διαλυθεί. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο σενάριο θα ήταν η κυβέρνηση να παραμείνει στη θέση της, να μπορέσει να περάσει τις αποφάσεις τις οποίες προτείνει στη Βουλή και να μπορέσει να ολοκληρώσει το συνταγματικό της ρόλο, ο οποίος είναι να μείνει εκεί για όσο καιρό προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ αρνητικό το να σκεφτόμαστε ότι πρέπει κάθε φορά που διερχόμαστε από μια κρίση να προσφεύγουμε στις εκλογές, mm-hmm. διότι πρέπει να λύνονται τα προβλήματα με το θεσμικό τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμά μας. Τώρα, το πακέτο των μέτρων, κύριε Φορτσάκη, πάρα πολύ δύσκολο για την κοινωνία. Το πακέτο των μέτρων είναι ένα πακέτο βαρύ, διότι περιέχει δυστυχώς πάρα πολλά μέτρα τα οποία είναι φοροεισπρακτικά και είναι πολύ δύσκολο για εκείνους οι οποίοι καλούνται να τα πληρώσουν να μπορέσουν να το κάνουν. Φτάσαμε στην έσχατη ώρα και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, διότι ξέρετε όταν το κράτος κινδυνεύει να καταρρεύσει πάντοτε αναζητεί τα χρήματα εκεί που ακόμα υπάρχουν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Πολλά από τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε λάβει μόνοι μας εδώ και πολύ καιρό. Διότι μια χώρα η οποία θέλει να πορευτεί κατά τρόπο προοδευτικό είναι ανάγκη να λαμβάνει και μέτρα τα οποία την ανασυγκροτούν. Είναι λοιπόν φανερό ότι πολλά από τα μέτρα αυτά θα έπρεπε μόνοι μας να τα έχουμε προτείνει. Αλλά το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι είναι καλό να μην κοιτάζουμε τα μέτρα αυτά με φόβο και απεσιοδοξία, να κοιτάζουμε τα μέτρα αυτά με την ιδέα ότι πρέπει να τα συμπληρώσουμε και με άλλα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα ανάπτυξης και προόδου. Θα πρέπει νομίζω αυτή τη στιγμή να μπορέσει η κυβέρνηση να σχηματίσει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από διάφορες προελεύσεις, χωρίς να έχουν ιδιαίτερα κομματικό χαρακτήρα,
οι οποίοι να μπορέσουν με τις ιδέες τους και τις συγκεκριμένες προτάσεις τους να δημιουργήσουν τομείς ανάπτυξης και δράσης που θα αυξήσουν την οικονομική μας δύναμη. Βέβαια, η σκληρότητα των μέτρων δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, που αυτό είναι σε ό,τι φτάνει κυρίως στον πολίτη, έτσι, συνταξιούχους κτλ. Τα φορολογικά, ο ΦΠΑ, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά, ας πούμε, η σύσταση του ανεξάρτητου ταμείου με έδρα την Ελλάδα ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον αρχικώς και αποτυπώθηκε και λέγεται σήμερα κατά τους Financial Times, έφτασε σε ένα σημείο αυτή η ιστορία να τεινάξει την όποια διαπραγμάτευση στον αέρα και να σηκωθεί τότε ο Τούσκ και να καλέσει πίσω τον Τζίπρα και την Μέρκελ που ήταν έτοιμοι να φύγουν και να πάμε σε Brexit, να τους πει καθίστε, δεν θα φύγει κανείς από το δωμάτιο. Αλλά αυτό ως θέμα είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, εννοείται μια ώρα το Λουξεμβούργο. Ναι, που ναι, ναι, τελικά θα είναι ναι. Αλλά πείτε ναι, μου εσείς, τι αξίζει 50 δις στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, φυσικά αυτό το μέτρο ήταν ένα μέτρο το οποίο μας φύγει κυριαρχικά και το οποίο μας δημιουργεί μια μεγάλη δυσαρέσκεια και το οποίο μας οδηγεί, αν θέλετε, σε μια άρνηση να δεχτούμε τα υπόλοιπα μέτρα. Δεν έγινε δεκτό τελικά αυτό. Και έτσι προχώρησε. Πρέπει να κοιτάζουμε τα πράγματα ψύχρεμα. Μια διαπραγμάτευση έχει πολλές πτυχές, οι οποίες μπορεί να είναι δυσάρεστες. Η διαπραγμάτευση αποσκοπεί ακριβώς το να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση η Ελλάδα βρέθηκε λιγάκι με τα πόδια στυλωμένη στον τοίχο. Άργησε πολύ να κάνει τη διαπραγμάτευση, έφτασε σε μια κατάσταση οικονομική η οποία μας δημιούργησε αδυναμία ουσιαστικής διαπραγμάτευσης και αναγκάστηκε να δεχτεί για πράγματα τα οποία δεν θα δεχόταν αν είχαμε πάει νωρίτερα στη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φορτίζουμε όλα αυτά τα θέματα συναισθηματικά, πρέπει να τα βλέπουμε με ένα ψυχρό μάτι. Ακόμα και η στάση του κυρίου Σόιμπλε είναι μια στάση ψυχρή. Ξέρετε, στην Ευρώπη παίζεται πάντοτε αυτό το παιχνίδι. Οι Γάλλοι είναι από τη μία μεριά οι πιο θεσμικοί, οι Γερμανοί είναι οι πιο οικονομικοί. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι με όρους που ενδεχομένως στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού διαπραγμάτευσης να το θεωρούμε δεδομένο, γιατί πρόκειται για παιχνίδι. Άλλο όμως αυτό και άλλο η τιμωρία ενός λαού που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα. Δηλαδή αυτό έμεινε ως εντύπωση σε τελευταία ανάλυση. Το θέμα της εμπιστοσύνης που έθεσε η κυρία Μέρκελ. Το έθεσε και ο κύριος Σόιμπλε, το έθεσαν πάρα πολύ. Είχε να κάνει καθαρά και μόνο με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Γιατί ότι αυτό να αποτελεί το μοχλό τιμωρίας ενός λαού που ψήφισε ό,τι ψήφισε. Δεν θα το κρίνουμε τώρα αυτό, έτσι. Δεν μιλάω για αυτό. Δεν μιλάω για την ουσία του δημοψηφίσματος. Μιλάω για το αποτέλεσμα καθαρά και μόνο. Δεν νομίζω ότι η διάθεση των Ευρωπαίων είναι τιμωρητική. Ακόμα και αν μπορεί να υποθέσει κανείς ότι ορισμένοι είχαν δυσαρεστηθεί βαθιά από το αποτέλεσμα αυτό, δεν νομίζω ότι κινήθηκαν με βάση τιμωρητική. Η Ευρώπη δεν κινείται με τέτοιου είδους, αν θέλετε, συναισθήματα ή με τέτοιου είδους κίνητρα. Νομίζω ότι ήταν μια διαπραγμάτευση η οποία είχε και ένα χαρακτήρα τεχνοκρατικό. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά και είναι αλήθεια επίσης ότι το κλίμα εμπιστοσύνης είχε κλονιστεί. Διότι είναι πράγματι γεγονός ότι η συμπεριφορά μας ως κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες ήταν εξαιρετικά αντιφατική. Από τη μία λέγαμε ότι θέλουμε να μείνουμε, από την άλλη κάναμε πράγματα που μας οδηγούσαν στην έξοδο, από τη μία μας έδιναν ένα πακέτο εξαιρετικά σημαντικό χρημάτων το οποίο το πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων, από την άλλη πήγαμε και ζητήσαμε παραπάνω, δηλαδή πράγματα τα οποία με λίγα λόγια δεν ήταν πάντοτε πολύ σοβαρά και δημιούργησαν μια δυσπιστία εκ μέρους των εταίρων, η οποία δυσπιστία δεν περιορίζεται μόνο στους Γερμανούς. Ήταν μια δυσπιστία που κατέλαβε το σύνολο των εταίρων μας, ακόμα και τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος. Όπως είναι προσωπικότητες σαν τον Γιουνκέρ ή όπως είναι οι φίλοι μας οι Γάλλοι, χάρη στους οποίους μείναμε τελικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει αυτά να μην τα βλέπουμε εμείς συναισθηματικά και φορτισμένα. Πρέπει να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Τώρα αυτή η φάση τελείωσε για την Ελλάδα και είναι η ώρα για την Ελλάδα να μπορέσει να ανακάμψει. Να ανακάμψει και στο εσωτερικό και σε σχέση με τους εταίρους της και να μπορέσει να υπερβεί τα εμπόδια που έχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Για να το κάνει πρέπει να εστιάσει στην αύξηση του πλούτου της. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Βέβαια όλα αυτά φέρνουν σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση της εξελίξης στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Της όποιας εξελίξης. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την μπορούν ώρα να περιμένουν. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν στα σοβαρά. Διότι την ώρα που τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την ενδιαφέρουν. Έχει πρόβλημα επιβίωσης. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά έχει τα προβλήματά της, τα οποία θα επιλύσει. Είναι ένα μεγάλο κόμμα, δημοκρατικό, με μια πολύ μεγάλη παράδοση. Εκφράζει ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι θα μπορέσει τα προβλήματά της να τα λύσει. Τα προβλήματά της ποια είναι? Είναι η διαβοχή. Νομίζω ότι ήδη η επιλογή του κυρίου Μεϊμαράκη στη θέση του αρχηγού είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα.
Ο κύριος Μημαράκης δίνει ένα τόνο, ο οποίος είναι ένας τόνος που θα επιτρέψει τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω, να αρχίσει να αναδιοργανώνεται και να μπορεί να προχωρήσει, και στη συνέχεια θα ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπει το καταστατικό για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να σταθεροποιηθεί στην επιλογή του καινούργιου της αρχηγού. Να είστε καλά, χάρηκα για την επικοινωνία. Καλημέρα. Να τονίσω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να υπερβούμε κάθε κομματική θέση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα. Αυτή η ώρα ήταν το 2010, αν θέλετε να είμαστε τιμοί. Έτσι. Είναι. Ναι. Έστω και τώρα, αργά θα μου πείτε, αλλά νομίζω ότι αυτή η ώρα ήταν το 2010. Κάλιο, αργά παρά ποτέ. Το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά όμως, ότι δεν έκατσαν όλοι τότε που έπρεπε να κάτσουν και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα από τότε. Κακά είναι τα αλήθεια, ψέματα. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έπρεπε η συνέλευση να έχει κάνει. Για να λέμε έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και με ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ ως ένα βαθμό αυτό, έτσι. Πολύ μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Όλοι έχουν ευθύνη. Ο πολιτικός κόσμος νομίζω ορίμασε. Και το γεγονός ότι κάθισαν όλοι οι αρχηγοί μαζί και συζήτησαν είναι μια πολύ καλή αρχή, η οποία πρέπει να συνεχιστεί και να παγιοποιηθεί. Καλημέρα.